Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε μέσω Skype με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Καλησπέρα, κυρία Σκόνδρα. Καλησπέρα, κυρία Καλαμογιώργου. Κυρία Σκόνδρα, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της πανδημίας και με αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία που είχε βάλει η κυβέρνηση να δηλώσουν οι ιδιώτες γιατροί την πρόθεσή τους, να συμπεριληφθούν και αυτοί με κάποια σύμβαση και να βοηθήσουν το ΕΣΥ. Ωστόσο, δυστυχώς, τα ποσοστά που ενδιαφέρθηκαν για να στελεχώσουν το ΕΣΥ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τι πιστεύετε ότι έφταξε γι' αυτό? Δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτονται οι ιδιώτες γιατροί. Πιθανόν έχουν τη δουλειά τους, η οποία είναι στρωμένη, και σκέφτονται ότι δεν μπορούν να την αφήσουν. Δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Σίγουρα δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν νοιάζονται ή δεν θέλουν να προσφέρουν και να στηρίξουν αυτή τη στιγμή και το σύστημα υγείας, αλλά κυρίως τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη και το σύστημα υγείας πιέζεται, κυρίως από κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως είναι αυτές του αναισθησιολόγου, του πνευμονολόγου, πιθανόν και των παθολόγων. Εκείνο βέβαια που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει, και από όσο γνωρίζω είναι έτοιμα τα δελτία που θα επιδοθούν, είναι να κάνει η επιστράτευση της παροχής των υπηρεσιών τους εντός, νομίζω, κάποιων 24 ή 48 ώρων, αν θυμάμαι καλά, ούτως ώστε, δηλαδή, να το πούμε στη καθομιλουμένη, να γίνει μια τύπου επιστράτευση, ούτως ώστε να αναγκαστικά να τους προσκαλέσει, μάλλον να επέλθουν αναγκαστικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εκείνο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, κυρία Καλαμογιώργου, είναι δυστυχώς κυκλικό, δυστυχώς συνδέονται όλα μεταξύ τους, είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Αφορά κυρίως αυτούς που νοσούν, αφορά όλους εμάς, αφορά τους ανθρώπους που είναι ανεμβολίαστους, αφορά τους γιατρούς, αφορά το σύστημα υγείας που, ξέρετε, πιέζεται από τα περιστατικά COVID, με αποτέλεσμα άλλοι ασθενείς, χρόνια πάσχοντες, καρκινοπαθείς, άνθρωποι που τέλος πάντων παθαίνουν εγκεφαλικά, καρδιές, ατυχήματα, να μην μπορούν να έχουν τις απαραίτητες παροχές και την βοήθεια και τη στήριξη την οποία χρειάζονται. Γι' αυτό το λόγο, εγώ πραγματικά κάνω αίτηση σε όσους συμπολίτες μας ακούνε και είναι ανεμβολίαστοι, και ειδικά αυτούς που είναι πάνω από τα 60, να ξεπεράσουν τις όποιες αναστολές, γιατί σέβομαι και καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι, με τα τόσα που λέγονται, με τα τόσα που διακινούνται και από τα social media και από, τέλος πάντων, διάφορες πηγές, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουν ενδιασμούς, μπορεί να φοβούνται. Γνωρίζουμε όλοι στον κύκλο μας ανθρώπους που, ενώ δεν είναι αυτό που λέμε αρνητές, φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο. Να ξεπεράσουν λοιπόν αυτούς τους φόβους. Να διαβάσουν πολύ καθαρά και αντικειμενικά τα στοιχεία που βλέπουμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή από τους διασωληνωμένους το 90% είναι ανεμβολίαστοι, θα μου πείτε, ξέρετε, είναι και το 10% εμβολιασμένο. Ναι, αλλά είναι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με πολλά υποκείμενα νοσήματα. Λοιπόν, όταν τα νούμερα που είναι αδιάψευστος μάρτυρας μιλάνε μόνα τους, και όταν η επιστήμη μας έχει κάνει αυτό το δώρο, είναι καλό να το αξιοποιήσουμε προς όφελος όλων μας. Κυρία Σκόνδρα, του καθενός ξεχωριστά. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ναι, απόλυτα. Ναι, μήπως... δηλαδή, και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο και δεν φοβούνται να καταλήξουν στην εντατική ή να διασωληνωθούν, να καταλήξουν σε μια ΜΕΘ, δεν το εύχομαι για κανέναν φυσικά, λοιπόν, και να ρισκάρουν τη ζωή τους. Πώς παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους, αλλά και τους οικείους τους. Γιατί όλες τις οικογένειές μας έχουμε και ευάλωτους, έχουμε και μωρά παιδιά που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Έχουμε, τέλος πάντων, ανθρώπους που έχουν ένα είδος αλλεργίας, ένα είδος θρομβώσεων που δεν κάνει να εμβολιαστούν. Πώς θα τους προφυλάξουμε όλους αυτούς? Και πώς θα προφυλάξουμε? Γιατί το κάθε σύστημα υγείας έχει μία ορισμένη δυναμική. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ταρακουνήθηκαν συστήματα υγείας πολύ δυναμικότερα από τα δικά μας, ευρωπαϊκών χωρών, ας πούμε, σαν της Γερμανίας και άλλα. Βλέπουμε γύρω μας ότι τα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη, κοιτάξτε τα μέτρα που πήρε χθες προχθές η Αυστρία και άλλες χώρες, και μία ακολουθεί την άλλη. Εμείς προσπαθούμε με τρόπο ήπιο να πείσουμε, να κατανοήσουν ο κόσμος, γιατί και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι, έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του Έλληνα.
δεν είναι δυνατόν να μην σκέφτονται και να μην βάζουν όλες τις παραμέτρους κάτω. Κυρία Σκόντρα, μήπως κάτι δεν έγινε σωστά ώστε να πιστούν οι άνθρωποι να εμβολιαστούν? Κοιτάξτε, έχουμε ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι, δεν έχουμε πολύ χαμηλό. Έχουμε αρκετά χαμηλό. Υπάρχουν χώρες, στο 68% με υπάρχουν χώρες που τελευταία μας ξεπερνάνε πολύ όμως σε αυτά τα ναι, ποσοστά. Ναι, μας ξεπερνάνε. Πορτογαλία, ας πούμε, κοντεύει στο, είναι στο 85%. Μήπως κάτι δεν έγινε σωστά? Κοιτάξτε να σας πω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα μπορούσε να είναι αυτό ναι. που δεν έγινε σωστά. Δεν θα μπορούσα και δεν μπορεί και κανένας να μου το απαντήσει. Λένε, ας πούμε, πολλοί. Όχι πολλοί, λένε κυρίως η αντιπολίτευση. Δεν έπεισε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τι εννοεί να πείσει η κυβέρνηση? Δηλαδή, εδώ μιλάμε στο τέτα-τέτ με ανθρώπους, με φίλους, με γνωστούς, που είναι, τέλος πάντων, που δεν έχουν εμβολιαστεί και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τους πείσουμε ακόμη και χωρίς να έχουν επιχειρήματα. Χωρίς να γιατί. Εγώ έχω μια αρχή και το εφαρμόζω στη ζωή μου. Δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι ειδική των πάντων. Είναι δυνατόν λοιπόν άνθρωποι που δεν έχουμε καμία σχέση με την ιατρική, με την έρευνα, με τη λοιμοξιολογία, να είμαστε σε θέση να κρίνουμε το εμβόλιο? Και εντάξει, να σας πω εγώ ότι λέγανε στην αρχή, ξέρετε, δεν είναι δοκιμασμένο όσο πρέπει. Άσε που δεν ήταν έτσι, αλλά πέρα από αυτό, να υποθέσουμε ότι, ας πούμε, υπήρχε μια βάσιμη δικαιολογία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο μισός πληθυσμός της γης, 7 δισεκατομμύρια κόσμος, έχει εμβολιαστεί. Βλέπουμε ότι σε χώρες και σε κράτη έχουν ήδη αρχίσει και εμβολιάζουν πολύ μικρότερα παιδιά. Λοιπόν, και δεν το καταλαβαίνω αυτή την άρνηση με όλα τα συνεπακόλουθα. Τώρα, το τι μπορεί να μην έγινε σωστά, εγώ να τα ακούσω και αυτό, κυρία Καλαμογιώργου. Ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι που δεν πάει το μυαλό μου, δεν το έχω σκεφτεί, δεν το έχω εντοπίσει. Τι μπορεί να είναι αυτό? Εδώ έχουμε δημοκρατία και ελευθερία βούλησης. Από τη στιγμή που ενημερώνουν οι ειδικοί, μιλάνε οι γιατροί, από τη στιγμή που η πολιτεία, όσο έχει καθήκον, προσφέρει αυτό το εμβόλιο, το προσφέρει δωρεάν, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα εμβολιασμού το οποίο είναι πρότυπο στην Ευρώπη, να μην πω παγκοσμίως. Δεν ταλαιπωρείται κανείς, δεν κουράζεται, δεν περιμένει, δεν διακινδυνεύει τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να προσφέρει η πολιτεία όσον αφορά τον εμβολιασμό? Μήπως τελικά αυστηρότερα μέτρα θα ήταν η λύση? Μήπως αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν ήταν τόσο αυστηρά όσο θα έπρεπε? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δηλαδή, εννοείται μέτρα για τους ανεμβολιαστούς? Κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω τι θα. Και εγώ δεν είμαι γιατρός για να μπορέσω να κρίνω. Και εγώ κάνω σκέψεις. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα έλυνε το πρόβλημα? Δεν γίνεται. Είχαμε 3-4 μέρες που είχαμε πτώση των κρουσμάτων. Σήμερα πάλι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Ναι, και έχουμε αύξηση των θανάτων. Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Γιατί ξέρετε, βεβαίως, κρούσματα μπορεί να είναι και κάποιος που είναι εμβολιασμένος και να το περάσει ήπια στο σπίτι του. Αλλά αυτό που μας σοκάρει όλους είναι οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι. Το τραγικό είναι ότι χάνονται άδικα. Ακριβώς. Τουλάχιστον το 90% χάνεται άδικα. Δηλαδή, εμπιστεύομαι το γιατρό για οτιδήποτε μου συμβεί. Έτσι, μου συμβεί ένα παθολογικό αίτιο, μου συμβεί κάτι, μου συμβεί ένα ατύχημα. Δεν θα πάω στο γιατρό. Ό,τι μου πει δεν θα το κάνω. Αν μου πει ότι χρειάζεται αυτή τη θεραπεία δεν θα την κάνω. Αν όχι εγώ, όλοι μας. Λοιπόν, δεν μπορεί να τον εμπιστευόμαστε την επιστήμη à la carte. Ή έχουμε εμπιστοσύνη και πραγματικά εμπιστευόμαστε και προχωράμε. Για να αποδεσμευτούμε από όλο αυτόν τον εφιάλτη μια ώρα γρηγορότερα, να ξεφύγουμε, ή διαφορετικά δεν μπορεί να είμαστε επί παντός επιστητού. Δεν μπορεί να γινόμαστε γιατροί, να γινόμαστε δικαστές, να γινόμαστε κατά το δοκούν, δηλαδή κάθε φορά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι στο είδος του. Ο καθένας γνωρίζει αυτό που γνωρίζει, είτε επαγγελματικά, είτε επιστημονικά, είτε οτιδήποτε. Τώρα, όλη αυτή η διακίνηση διαφόρων πληροφοριών μη ειδικών, κατ' εμένα αυτοί οι άνθρωποι εγκληματούν που το κάνουν και εγκληματούν εις βάρος της κοινωνίας, της δημόσιας υγείας, όλων ημών, γιατί είναι, όπως είπαμε και πριν, κρίμα και άδικο να χάνονται άνθρωποι, συμπολίτες μας, φίλοι, γνωστοί, γείτονες, από μία παραπληροφόρηση, από έναν παράλογο φόβο,
που και πάλι τους καλώ να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα της λογικής, της κοινής λογικής και να σπεύσουν, να εμβολιαστούν ούτως, και με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν πρώτα τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, την κοινωνία όλη, αλλά και κυρίως αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτά τα κρεβάτια της ΜΕΘ, που έχουν ανάγκη την νοσηλεία στα νοσοκομεία. Διάβαζα σήμερα ότι ετοιμάζονται στο Παπαγεωργείου της Θεσσαλονίκης να μια πτέρυγα ογκολογική, μια κλινική μάλλον να μετατραπεί σε COVID. Να μετατραπεί. Ας σκεφτούν λοιπόν, το λέω έτσι με κάθε αίσθηση και αίσθημα ανθρωπισμού, ας σκεφτούμε όλοι αυτούς τους καρκινοπαθείς οι οποίοι κλείνει η ογκολογική κλινική που πήγαιναν και νοσηλεύονταν για να πάνε να νοσηλευτούν άνθρωποι με COVID οι οποίοι αν είχαν εμβολιαστεί θα το απέφευγαν. Κυρία Σκόντρα, εκλέγεστε στην Καρδίτσα. Ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Καρδίτσας? Κοιτάξτε, το νοσοκομείο της Καρδίτσας δέχεται και αυτό, όπως και όλη η Θεσσαλία. Ξέρετε καλά κι εσείς ως έγκριτη δημοσιογράφος και ως Θεσσαλή. Γνωρίζετε ότι η Θεσσαλία πιέζεται αυτό το διάστημα. Έτσι και το νοσοκομείο της Καρδίτσας. Έγινε και εκεί μια πτέρυγα COVID που είχε γίνει κάποια στιγμή. Μετά σταμάτησε να υπάρχει, δεν χρειαζόταν. Τώρα ξαναέγινε. Υπάρχουν πραγματικά πολλά κρούσματα. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο το δικό μας, ένα γενικό περιφερειακό νοσοκομείο, δεν ήταν, είχε εντατική, ναι, για τα γενικά περιστατικά, με συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών. Και φυσικά το ιατρικό προσωπικό και γενικώς οι επαγγελματίες υγείας που, με το οποίο ήταν στελεχωμένοι, νοσηλευτές κτλ., δεν είχε τις προδιαγραφές να δεχτεί αυτόν τον όγκο. Όμως, εδώ οφείλω να πω ότι πραγματικά τόσο στην Καρδίτσα, αλλά πόσο γνωρίζω και σε πολλά άλλα μέρη, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, οι άνθρωποι του ΕΣΥ, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν πραγματικά βάλει μεγάλη πλάτη. Είδαμε ανθρώπους να καταραίουν από την κούραση. Είδαμε ανθρώπους να μην μπορούν να βγάλουν εφημερίες, COVID και όλα αυτά κτλ. Γι' αυτό και κάλεσε η πολιτεία τους ιδιώτες γιατρούς να συνεισφέρουν, γιατί επί της ουσίας είναι μια συνεισφορά. Δεν είναι ότι τους καλεί ούτε για να τους να πάρουν τα πολλά λεφτά και να γίνουν πλούσιοι ούτε τίποτα. Είναι μια παροδική συνεισφορά στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην πολιτεία. Γιατί βλέπετε ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Βλέπουμε ότι τι επίπτωση έχει η πανδημία αυτή στην οικονομία, στην ψυχολογία, στην κοινωνικότητά μας, στα πάντα. Δεν πρέπει λοιπόν ο καθένας όσο μπορεί και αυτό που μπορεί και αυτό που το αναλογεί να το κάνει. Πρέπει να είσαι δηλαδή μέλος της κυβέρνησης ή να είσαι πρωθυπουργός ή να είσαι διοικητής του ΕΣΥ, του νοσοκομείου για να προσπαθήσει. Όλοι μας ωστόσο, πρέπει. Κυρία Σκόντρα, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι το αφήσατε στο παραένα για να γίνουνε, να βοηθήσετε το ΕΣΥ να έχει τους απαραίτητους γιατρούς. Γνωρίζαμε ότι ήμασταν σε μια πανδημία και τα νοσοκομεία μας δεν είχαν γιατρούς. Δεν μιλάω τώρα για το νοσοκομείο της Καρδίτσας, μιλάω για όλη την Ελλάδα. Μήπως τελικά έπρεπε να προνοήσετε, να έχετε εξοπλίσει τα νοσοκομεία με όλα αυτά που χρειάζονται, είτε αυτό είναι ανθρώπινο δυναμικό, είτε μηχανήματα που ενδεχομένως κάπου να εκλείπουν? Πιστεύετε ότι γίνανε όλα σωστά, δηλαδή η προετοιμασία έγινε σωστά? Γιατί δεν έχουμε ένα μήνα που έχουμε την πανδημία, έχουμε πολύ καιρό πλέον. Θα σας πω. Καταρχήν, όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανδημία παίρναγε από κύματα. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν συνεχόμενη. Θεωρούσαμε ότι θα σταματήσει, ότι θα τελείωνε. Μα κοιτάξτε, ξεκίνησε τώρα το επόμενο κύμα από τη μετάλλαξη Δέλτα, ναι, την οποία δεν είχε κανείς προβλέψει και προνοήσει. Mm-hmm. Και μιλάω ακόμα και από τους ειδικούς, γιατί αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα και κάθε φορά βρίσκονται μπροστά σε μια καινούργια, ας πούμε, αντίδραση ή επίθεση, όπως θέλετε πέστε, του ιού. Λοιπόν, επίσης, κανείς δεν πίστευε ότι, νομίζω κανείς κοινός νους δεν πίστευε ότι θα υπήρχε το εμβόλιο, θα υπήρχε δηλαδή ένα όπλο και δεν θα το αξιοποιούσαμε. Πέρα από εκεί όμως, θα σας πω, η αντιπολίτευση, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι η τελευταία που οφείλει να μιλάει. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, κυρία Καλαμογιώργου, είναι ίσως η μοναδική αντιπολίτευση
στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο ολόκληρο, που πραγματικά όχι απλώς δεν έβαλε πλάτη, που λέμε, για αυτό το εθνικό μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Αντιθέτως, έβαζε τρικλοποδιές όπου μπορούσε και όσο μπορούσε. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχήν, όταν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα να μιλάει, το είπα γιατί 4,5 χρόνια που κυβερνούσε η αξιωματική αντιπολίτευση, το 2019 άφησε πίσω της 565 κρεβάτια μεθ. Δηλαδή έναν αριθμό πολύ μικρότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, ανάλογα με τον πληθυσμό μας. Έναν αριθμό που δεν ήταν ικανός, και το ξέρουμε όλοι, γιατί κατά καιρούς έχουμε ψάξει όλοι για εντατικές, για φίλους και συγγενείς, πώς περίμεναν στην ουρά και ασθενείς, μιλάμε πριν το COVID. Οι συνήθεις, ας πούμε, ασθενείς που προκύπτουν. Λοιπόν, άφησε 565 μέτρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 1.350. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάρθηκε 10.000 προσωπικό, επαγγελματίες υγείας, και όσον αφορά για τους γιατρούς που λέτε, ξέρετε, ο γιατρός, ο εντατικολόγος, ο πνευμονολόγος, γενικώς οι άνθρωποι, οι εξειδικευμένοι, δεν γίνονται μέσα σε ένα εξάμεινο, ούτε σε ένα χρόνο. Οι εντατικολόγοι που είχαμε στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένος αριθμός. Οι πνευμονολόγοι το ίδιο. Οι αναισθησιολόγοι επίσης το ίδιο. Και πάντα με την προϋπόθεση ότι θέλουν να πάνε στο ΕΣΥ. Ναι. Γιατί όπως βλέπουμε και το ζούμε εδώ, δεν υπάρχει, ας πούμε... Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έχουν ρυθμίσει τη ζωή τους με τέτοιο τρόπο, έχουν επιλέξει να ιδιωτεύουν και καλά κάνουν. Και εγώ έχω κόρη που ιδιωτεύει. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λοιπόν, μήπως οι αποδοχές δεν ήταν αρκετές όμως και κίνητρο για αυτούς για να μπουν στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε επιστήμονας, έρχεται η στιγμή που επιλέγει τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, οι άνθρωποι που επέλεξαν τον ιδιωτικό τομέα και που κάνουν καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι εύκολο ξαφνικά να... Δεν δέχονται να κάνουν. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μα γίνονται προκηρύξεις, ξέρετε ότι γίνονται προκηρύξεις. Και όχι μόνο, όπως είπατε, στην Καρδίτσα, γιατί έγινε και στο δικό μας νοσοκομείο. Αλλά μιλάω στην ΥΠΕ, ας πούμε, Θεσσαλίας. Τώρα που μιας και μιλάμε και είμαστε Θεσσαλίας και οι δύο. Λοιπόν, στην ΥΠΕ Θεσσαλίας γίνονται προκηρύξεις και δεν υπάρχουν, έτσι, από κομβικές ειδικότητες, δεν υπάρχει προσέλευση, δεν υπάρχει προθυμία, δεν υπάρχουν γιατροί. Ίσως είναι και πολλοί γιατροί που φύγαν στο εξωτερικό στα πέτρινα χρόνια της κρίσης. Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες γιατρών σε Γερμανία, σε Αυστρία, σε πολλά κράτη. Λοιπόν, πάντως, ειδικευμένοι γιατροί δεν μπορεί να γίνουν ούτε σε ένα εξάμεινο ούτε σε ένα χρόνο. Χρειάζεται χρόνια, έτη για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Οπότε, δεν μπορεί να πει κανείς, είχαμε τους γιατρούς, περιμένανε στην ουρά και ξέρετε δεν τους προσλάβαμε. Το αντίθετο έγινε. Γινόταν προκήρυξη, αλλά γιατροί δεν υπήρχαν για τους χυψηλόγους. Και δεν μπορεί ο καθένας να γίνει, όπως είπαμε, εντατικολόγος, αν δεν έχει περάσει την ανάλογη εκπαίδευση. Από εκεί και μετά, τώρα, εγώ δεν είπα ότι μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, γενικευμένη, πρωτόγνωρη, δύσκολη, που έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά, δεν είναι μόνο η πανδημία. Η κυβέρνησή μας αυτά τα 2-2,5 χρόνια είχε αλλεπάλληλα, κυρία Καλαμογιώργου, στοιχήματα να κερδίσει. Να το πω έτσι πολύ, πολύ εξαπαλώνων ήχων. Και από πού να το ξεκινήσω? Να το ξεκινήσω από τον Εύρο, που έγινε η επίθεση που γινόταν τότε στον Εύρο, από την προκλητικότητα της Τουρκίας όλα αυτά τα χρόνια, και βλέπουμε και τελευταία πώς συνεχίζεται και μάλιστα με τι ένταση. Λοιπόν, η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές που ήταν ατελείωτες, ζήσαμε και εμείς στην Καρδίτσα, ζήσατε και εσείς στη Λάρισα, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, και παράλληλα να πρέπει να εξυγχρονίσει το κράτος, να πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις δομές και εκείνον τον τρόπο, ώστε να υπέρχεται τηλεργασία, να υπέρχεται τηλεκπαίδευση, δηλαδή όλα αυτά, να φέρει επενδύσεις, να μην... Γιατί καλά τα λέμε όλα τα άλλα, το οικονομικό. Και πρέπει εδώ να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάποιοι 2-3 ακόμα ηγέτες να ξεκινήσουν για το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρώπη, δεν ξέρω τελικά τι θα είχε γίνει και στον οικονομικό τομέα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας, αν όχι τα 2 των 1,5, ότι ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά
έζησε από το κράτος. Τους εργαζόμενους που βγήκαν στην Αναστολή και πληρώνονταν για να μην επιβαρυνθούν και να μην χαθούν θέσεις εργασίας δηλαδή. Τους επαγγελματίες που ήρθε η Αναστολή, αναστολή πληρωμών από τη μια μεριά, αλλά και επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα προκαταβολή από την άλλη. Ναι, κυρία Σκόνδρα, όμως η κυβέρνηση τους έκλεισε, οπότε έπρεπε να τους βοηθήσει με κάποιον τρόπο. Έτσι δεν συμφωνώ. Είναι. Αλλά συμφωνώ. Είδατε και εσείς τι είπατε όμως προηγουμένως. Σκληρότερα μέτρα, μήπως έπρεπε να πάρουμε. Πώς θα εννοούμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει μέτρα... με κάποιο τρόπο λοιπόν, να λήξει όλο αυτό. Δεν γίνεται κάθε μέρα να βλέπουμε 70 και 80 νεκρούς. Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Κυρία Καλαμογιώργο, το πρέπει ξαναλέω. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο. Τονίζω. Δεν είμαι ειδική. Γιατί το λέω και το τονίζω, με, δηλαδή ούτε ως πολιτικός, ούτε ως βουλευτής, ούτε ως άνθρωπος. Ναι. Το λέω και το τονίζω, δηλαδή και εκλυπαρώ να κλείσουμε, μας κυρία Σκόνδρα. Και είναι πάνω από 60. Τουλάχιστον, βέβαια από πολύ μικρότεροι, αλλά τουλάχιστον αυτοί που είναι πάνω από 60, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Και εμείς που εμβολιαστήκαμε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Δεν το ρισκάραμε τυχαία. Πήγαμε και κάναμε το εμβόλιο, γιατί αυτό προστάζει η επιστήμη και αυτό θεωρήθηκε δώρο της επιστήμης προς τον άνθρωπο. Ας κλείσουμε λοιπόν, με αυτό το μήνυμα, λοιπόν. Ναι, ας κλείσουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι οι εμβολιασμοί που ήδη ξεκίνησαν βέβαια τις τελευταίες μέρες να ανακάμπτει τα ραντεβού να κλείνονται ας πούμε και τα λοιπά, ας ελπίσουμε να προχωρήσουν ακόμα πιο γρήγορα για να τελειώσει μακάρι. Πιο γρήγορα αυτός ο εφιάλτης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά.